Παιδιά καλημέρα, θα σου μάθω σε αυτό το βίντεο τον τρόπο πώς μπορείς να είσαι παρόν. Αυτή εδώ η στιγμή είναι τα πάντα. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να έχεις. Και σε αυτή τη στιγμή, αυτήν εδώ, μπορείς να δημιουργήσεις εκπληκτικά ό,τι θέλεις, ό,τι σου αρέσει, όποτε σου αρέσει. Εσύ είσαι αυτός που επιλέγεις ουσιαστικά, συνειδητά πλέον, εφόσον το γνωρίζεις. Γνώρισε λοιπόν πώς μπορείς να μετακινήσεις, να μετασχηματίσεις την ενέργειά σου και να την φέρεις σε αυτήν εδώ τη στιγμή και να αλλάξεις ουσιαστικά το μέλλον σου εκεί, αυτή την κατάσταση εκεί πέρα που σε περιμένει. Υπάρχει μια ήδη μελλοντική κατάσταση η οποία σε περιμένει. Εσύ τι κάνεις για να αυξήσεις τη δυναμική των πιθανοτήτων για να κατευθυνθείς προς αυτή την κατάσταση η οποία ήδη υπάρχει. Ο μελλοντικός εαυτός. 7 Οκτωβρίου, σεμινάριο αυτογνωσίας στο Νήσι Studios. 7 Οκτωβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, Σάββατο, σεμινάριο σύνδεση της συνείδησης και του νου. Θα υπάρχει δυνατότητα μέσα από το Zoom. Ελάτε στο σεμινάριο, είναι το επόμενο Σάββατο, παιδιά. Θα είναι κάτι ωραίο, κάτι εκπληκτικό, ομιλία από μένα με αυτό το θέμα το οποίο είπα και επίσης και ένας πάρα πολύ δυνατός διαλογισμός. Ο λόγος που ο άνθρωπος λοιπόν δεν δημιουργεί συνειδητά είναι γιατί δεν βρίσκεται στο παρόν. Εκεί είναι ουσιαστικά που χάνει το παιχνίδι. Δεν βρίσκεται στο παρόν τη στιγμή που θέλει να δημιουργήσει. Προσπαθεί να δημιουργήσει, προσπαθεί να φτιάξει, προσπαθεί να μπει σε αυτή την κατάσταση της υλοποίησης, του manifestation. Αλλά λόγω ότι τα προγράμματα είναι πάρα πολλά και ο υπεραναλυτικός νους παίζει συνεχώς, δυσκολεύεται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Γιατί μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της υπερανάλυσης ακόμα και όταν προσπαθεί να μπει στο διαλογισμό. Προσπαθεί να μπει σε αυτά τα συγκεκριμένα κύματα. Τα έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Κύματα β, κύματα α, κύματα θ, κύματα δ. Και εκεί που αρχίζεις και χαλαρώνεις και ουσιαστικά παραδίνεσαι συναισθηματικά, παραδίνεσαι εννοητικά και αρχίζεις και μπαίνεις μέσα στο πεδίο της υλοποίησης, μάλλον συνδέεσαι με το πεδίο της υλοποίησης, με αυτό το. Αυτή την εξαιρετική μονάδα με το κβαντικό πεδίο, με το μηδέν, με το άπειρο, που δεν υπάρχει χρόνος. Υπάρχει απεριόριστος χρόνος και υπάρχει και μηδέν. Γιατί τα πάντα ξεκινάνε από εκεί. Από το σημείο μηδέν, από το σημείο εκκίνησης, από το σημείο του Big Bang. Το Big Bang ουσιαστικά που κάνεις μέσα σου, που εσύ ενεργοποιείς και δημιουργείς τους δικούς σου κόσμους. Πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό το καταπληκτικό, το κόσμος αυτό το οποίο βρίσκεις αυτή τη στιγμή. Από ένα Big Bang. Αυτό το Big Bang το δημιουργείς μέσα σου. Πάτα κανένα like και το subscribe για να βλέπεις πρώτος τα βίντεο που ανεβάζω, που είναι τόσο ωραία. Έχουν τόσο πολύ ωραία πραγματάκια, παιδιά, πραγματικά. Subscribe, είπαμε. Το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο. Σχολίασε κάτω το βίντεο, την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, την αγάπη σου, οτιδήποτε και αν θες να σχολιάσεις. Επίσης έχει ένα κουμπί κοινοποίηση. Το κοινοποιείς και το ανεβάζεις σε όποια πλατφόρμα θέλεις. Το στέλνεις σε όποιον φίλο σου θέλεις. Εσύ είσαι υπεύθυνος για το τι θα τοποθετήσεις μέσα στο μυαλό σου, τι θα τοποθετήσεις μέσα στο σώμα σου και πώς αυτά τα πράγματα θα τα βάλεις σε λειτουργία για να αρχίσεις να δεις τη ζωή σου να αλλάζει, να μετασχηματίζεις ουσιαστικά την ενέργειά σου. Γιατί η ζωή σου για να μετασχηματιστεί χρειάζεται να μετασχηματιστεί η ενέργειά σου. Χωρίς μετασχηματισμό της ενέργειας, χωρίς αλλαγή της ενέργειας, δεν πρόκειται να αλλάξεις ζωή σου στο εγγυό με 100%. Και θα αλλάξεις σε όποιο επίπεδο θέλεις και σε όποιο επίπεδο δεν θέλεις, όταν θα αρχίσεις να μετασχηματίζεις την ενέργειά σου. Καταλαβαίνουμε λίγο πώς δουλεύει αυτό. Θα αλλάξει έτσι κι αλλιώς, my friend. My friends, my lovely friends. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνείδησή τους, τη συνειδητότητά τους. Στη Γαία, στον πλανήτη, στους γαλαξίες, στο σύμπαν, στα σύμπαντα. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στην ανθρωπότητα. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης μέσα σε μένα και μετά και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Στους γαλαξίες, στο σύμπαν, στα σύμπαντα. Για να ανεβάζουμε την ενέργεια. Και πώς μπορώ να ανεβάσω την ενέργεια και να αλλάξω ουσιαστικά τα κύματα του μυαλού μου, να έρθω σε επαφή με τη φύση. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο η επαφή με τη φύση. Θυμήσου το. Βάλ το αυτό το εργαλείο μέσα στη ζωή σου.
αλλάζει τα κύματα του μυαλού. Ναι, η επαφή με τη φύση σε φέρνει σε αυτά τα κύματα α, σε φέρνει σε αυτά τα κύματα θ, σε αυτά τα κύματα που ουσιαστικά εμπιστεύεται, υπάρχει εμπιστοσύνη σώματος και μυαλού και η εσωτερική σου καθοδήγηση, ο Θεός που υπάρχει μέσα σου, η εσωτερική σου δύναμη, αυτή η δύναμη που σε κρατάει σε ζωή, πώς λειτουργεί όλο αυτό το κομμάτι. Κάτι υπάρχει, έτσι, είναι κάτι υψηλή συνειδητότητα, κάτι εντελώς άκρος σοφό, απεριόριστα σοφό, να το πω πιο, έτσι, πιο ωραία, που ταιριάζει πιο πολύ. Αυτό εδώ το οποίο βλέπεις σε χαλαρώνει και σε φέρνει σε αυτή την κατάσταση. Ξεκίνα με μερικές αναπνοές που θα βγεις έξω και τα δίνω αυτά τα παραδείγματα σε πολλά βίντεο και τα αλλάζω τα παραδείγματα γιατί όντως βοηθάνε, παιδιά. Εγώ ήρθα τώρα ένα περίπατο εδώ πέρα. Έχω ένα θέμα με το ισχύο μου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα είμαι σε μια φάση μετασχηματισμού. Και ήρθα εδώ να κάνω τον περιπατό μου, να κάνω το διαλογισμό, να κάνω τις αναπνοές. Οι αναπνοές είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και σε πάρα πολλά βίντεο δείχνω αναπνοές. Χρησιμοποιήστε τις αναπνοές. Ενεργοποιήστε αυτό το δώρο μέσα σας. Χωρίς φαγητό μπορείς. 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 Για πολλές μέρες. Χωρίς νερό μπορείς. Μπορείς. Για πολλές μέρες. Χωρίς να αναπνέεις μπορείς. Δεν μπορείς, δεν υπάρχει ζωή χωρίς αναπνοή. Όταν λοιπόν μάθουμε να αναπνέουμε όμορφα, σωστά, καθημερινά και να το βάλουμε σαν πρόγραμμα στη ζωή μας, θα δείτε πως θα αλλάξει η ποιότητα της ζωής σας. Θα δείτε πως θα αλλάξει το ορμονικό σας σύστημα. Θα δείτε πως θα αλλάξει η συναισθηματική σας κατάσταση. Θα δείτε πως θα αντιμετωπίζετε ουσιαστικά τις καταστάσεις της ζωής σας πολύ πιο εύκολα. Θα δείτε πως με την αναπνοή θα ζείτε στο παρόν, το θέμα για το οποίο μιλάμε σήμερα. Είναι από τους λίγους τρόπους. Δεν είναι πολλοί οι τρόποι για να έρθει στο παρόν. Αλλά αυτός είναι ένας τρόπος. Είναι ένα τεράστιο εργαλείο το οποίο το κατέχεις. Τι είναι η αναπνοή, ρε παιδιά? Εσύ είσαι η αναπνοή. Η αναπνοή είναι ζωή. Εσύ τι είσαι? Είσαι ζωή, είσαι αναπνοή. Είσαι αυτά. Τι μπορείς να κάνεις λοιπόν? Αναπνοή. Πάρε 10 τέτοιες αναπνοές. 10. Και θα με θυμηθείς. Θα δεις πως θα έρθεις στο παρόν. Θα δεις πως θα κάνει ο λαμπτήρας εδώ μέσα. Ο λαμπτήρας εδώ του εγκεφάλου. Ο νευρονικός λαμπτήρας ο οποίος έχεις. Θα κάνει ένα τσαφ και θα ανάψει. Και μετά θα δεις και το σώμα σου πως θα ανάψει. Δεν θες να κάνεις 10, κάνε 5. Δεν θες να κάνεις 30 που είπα χθες, κάνε 15. Γιατί μπορεί να ζαλιστείς στην αρχή, γιατί θα αρχίσει να θα γίνει υπεροξυγόνωση ουσιαστικά. Ωραία. Είναι ο πιο σημαντικός, ο πιο όμορφος, ο πιο καταπληκτικός τρόπος λοιπόν για να έρθεις στο παρόν. Χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο. Βάλ' τον στη ζωή σου. Καθημερινά. Ένας άλλος τρόπος λοιπόν για να έρθεις στο παρόν είναι η αναπνοή μέσα από την κίνηση. Δηλαδή, έχω βγει τώρα εγώ για περίπατο, ωραία. Εισπνέω 1, 2, 3 και περπατάω βήματα. 1, 2, 3. 1, 2, 3 και περπατάω. Εκπνέω. Περπατάω με τα βήματά μου. Βήματα. 1, 2, 3. Αυτό λοιπόν. Μετά από ένα λεπτό. Θα δεις ότι θα αρχίσεις να επανέρχεσαι στο παρόν. Θα αρχίσεις να δημιουργείς μια άλλη συνειδησιακή κατάσταση. Αλλάζει το επίπεδο της συνειδητότητάς σου. Δεν είσαι στον υπεραναλυτικό, φεύγεις από αυτά τα κύματα μπέτα και πηγαίνεις στα κύματα αλφα που τα λέω πόσες φορές. Έχω βίντεο που τα αναλύω, που τα λέω αναλυτικά. Αν κάποια δεν τα καταλαβαίνεις, πήγαινε σε προηγούμενα βίντεο ή ξέρεις τι. Μην τα περιμένεις όλα έτοιμα. Μου γράφουν κάποια από τα σχόλια, κάποια παιδιά, κάποιες ερωτήσεις κάποιες φορές που... Παιδιά, μην καθίσεις να ψάξετε, καθίσεις να διαβάσετε. Δηλαδή, ωραία, είσαι σε ένα σχολείο συνειδησιακής κατάστασης και εντωμεταξύ ετοιμάζομαι να φτιάξω το σχολείο συνειδητότητας. Σχολείο συνειδητότητας. Είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα είναι ομάδες παιδιών που θα είναι μέσα στο σχολείο συνειδητότητας. Θα το φτιάξουμε σιγά σιγά. Οπότε, είσαι στο σχολείο της συνειδητότητας, στο σχολείο της συνείδησης και εξελίσσεσαι και μαθαίνεις καθημερινά. Χρειάζεται να κάτσεις να πάρεις γνώση, να διαβάσεις, να ξαναδιαβάσεις. Δεν έχει μεταξεταστέωση σε αυτό το σχολείο. Όλοι περνάνε σε αυτό το σχολείο. Γιατί ξέρεις τι, δεν δίνουμε κανένα τεστ.
Το σχολείο της ζωής δεν έχει τεστ. Το σχολείο της συνείδησης δεν έχει τεστ. Δεν έχει αυτό το μάθημα, το τεστ που σε μάθανε τόσα χρόνια και να νιώθεις επιβεβαίωση, να νιώθεις την προσοχή, να νιώθεις τους βαθμούς. Ένα εντελώς λάθος σύστημα. Όχι. Είναι το σωστό σύστημα το οποίο μαθαίνεις, μαθαίνεις για εσένα, μαθαίνεις για την εξέλιξή σου. Μαθαίνεις πώς μπορείς να φτιάχνεις τον εαυτό σου, πώς μπορείς να μοιράζεις τη γνώση και σε άλλους ανθρώπους και να τη δίνεις και σε άλλους ανθρώπους τη γνώση. Και να μετασχηματίζεις ουσιαστικά την ενέργεια όχι μόνο σε εσένα αλλά και στους υπόλοιπους, το οποίο είναι κάτι καταπληκτικό. Αλήθεια, πραγματικά. Οπότε είπαμε, πρώτον, η αναπνοή σε ένα σταθερό σημείο. Δεύτερον, η κίνηση μαζί με την αναπνοή. Για να επανέλθω στο παρόν. Τρίτον, ο διαλογισμός παρατήρησης, τον οποίο χρειάζεται να τον κάνεις καθημερινά. Για να αρχίσεις να επαναφέρεις το σώμα σου κατά τη διάρκεια της ημέρας στο παρόν. Και αυτό μαζί με την αναπνοή. Αλλά ουσιαστικά παρατηρείς. Είσαι εκεί, αναπνέεις και παρατηρείς. Παρατηρείς αυτό που υπάρχει. Αυτό που υπάρχει. Χωρίς να το κρίνεις. Πολλές φορές θα το κρίνεις. Γιατί στην αρχή ή και πιο μετά που είναι και πιο έμπειροι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το διαλογισμό, μπαίνουν σε αυτή την κρίση. Αλλά όταν θα καταλαβαίνεις ότι θα μπαίνεις σε αυτή την υπερανάλυση και σε αυτή την κρίση, θα επαναφέρεις την προσοχή σου στην αναπνοή και θα τα αφήνεις να φεύγει. Θα αφήνεις τη σκέψη να φεύγει. Θα αφήνεις το συναίσθημα να φεύγει. Όταν θα αφήνεις λοιπόν τη σκέψη και το συναίσθημα να φεύγει, δεν θα ταΐζεις, δεν θα ποτίζεις με ενέργεια αυτό το οποίο υπάρχει. Και ό,τι δεν το ποτίζεις με ενέργεια, αυτό δεν διευρύνεται και αυτό παίρνει το δρόμο του και φεύγει και σε αφήνει. Απεγκλωβίζεσαι ουσιαστικά από αυτό το κομμάτι. Βάλτε αυτά στη ζωή σου, βάλτε στην καθημερινότητά σου. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα κάνουν αυτά που λέω και ξέρω ότι έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ. Έχει αλλάξει εντελώς η ζωή τους. Πειραματιστείτε, το λέω και σε άλλα βίντεο. Μην πιστεύετε αυτά που σας λέω, αλλά πειραματιστείτε με αυτά που λέω, με τους τρόπους τους οποίους δείχνω, με τις τεχνικές, με τις αναπνοές. Και το λέω, το σημαντικότερο κομμάτι είναι ότι μαθαίνεις να δημιουργείς, μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τη δική σου την ενέργεια. Γιατί τα πάντα είναι ενέργεια. Η ενέργεια δονείται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα και όταν μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι την ενέργεια που δονείται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, τότε ουσιαστικά αλλάζεις τη ζωή σου. Εγώ δεν είπα ότι είμαι τέλειος και εγώ είμαι στο μάθημα συνεχώς. I'm learning every day, κάθε μέρα και πολλές φορές ναι, πέφτω και ξανασηκώνομαι και ξαναπέφτω. Μπορεί να πέσω και για μια εβδομάδα. Όπως είμαι εγώ, όπως είστε εσείς, είμαι και εγώ, παιδιά. Είμαι το ίδιο πράγμα με εσάς. Αλλά το εξελίσσω κάποιες φορές. Κάποιες φορές όχι. Κάποιες φορές ακόμα περισσότερο. Έτσι, η δύναμη είναι εδώ, στα χέρια μας. Για να φτιάξουμε, για να δημιουργήσουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας. Πάρε τη δύναμη της ζωής στα χέρια σου. Αλλά, όπως είπα και το πρωί, έγραψα ένα post στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok. Κανένας δεν θα κάνει τη δουλειά για εσένα. Τα όνειρά σου χρειάζεται να τα κτίσεις εσύ και την εργασία χρειάζεται να την κάνεις εσύ. Δεν πρόκειται κανείς να κάνει την εργασία για εσένα. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Δεν υπάρχουν σκονάκια. Δεν υπάρχουν αντιγραφές. Εσύ χρειάζεται να κάνεις. The hard job has to get done. Τελείωσε. That's it. Παρασύνδεση σχέσεων. Ελάτε να εργαστούμε στην επανασύνδεση σχέσεων. Προσέλκυση ιδανικού συντρόφου για να φτιάξετε τις σχέσεις σας με τον σύντροφό σας. Τυχερά παιχνίδια. Προγραμματισμός τυχερών παιχνιδιών. Απώλεια βάρους, διακοπή καπνίσματος, αθλητικές επιδόσεις. Τα πάντα τα προγραμματίζουμε μέσα από τον προγραμματισμό του υποσυνείδητου. Θα με βρείτε στο Facebook George Cotis. George Cotis κάτω παύλα coach στο TikTok. George Cotis κάτω παύλα coach στο Instagram. Τι άλλο έχουμε. Κόντι Δόσουκα Yoga, George Cotis στο Facebook, ομάδα Σύνδεσης Εξέλιξης. Παντού μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες για να τα πούμε, για να επικοινωνήσουμε, για να έχουμε επαφή. Like and subscribe στο κανάλι μου, στο YouTube, αν σας αρέσουν τα βιντεάκια που ανεβάζω καθημερινά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Να είμαστε, παιδιά.